Ρωζό, αιώνιο ντέρπι απέναντι στον Αποέλ την Κυριακή, πώς περιμένεις το παιχνίδι? Πρέπει να δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό όπως δίνουμε πάντα. Είναι ένα ντέρπι που είναι κάθε χρόνο στην Κύπρο το αιώνιο. Και όπως είπα και πριν, πρέπει να δώσουμε τα πάντα για να πάρουμε το παιχνίδι. Σε ποιους τομείς πιστεύεις θα πρέπει να δώσουμε βαρύτητα έτσι ώστε να μπορέσουμε να κερδίσουμε τον αγώνα? Πρέπει να δείξουμε ποιοι είμαστε σαν ομονία. Πρέπει να κάνουμε το παιχνίδι μας, να συνεχίσουμε από εκεί που μείναμε για να πάρουμε το τρίποντο. Πώς νιώθει ένας νεαρός ποδοσφαιριστής που προέρχεται από την Ακαδημία μας όταν αγωνίζεται στο πιο μεγάλο παιχνίδι του Κυπριακού ποδοσφαίρου? Εντάξει, είμαι πολύ περήφανος που θα είμαι στην Αποστολή, όχι μόνο ότι θα παίξω. Σίγουρα, σαν παιδί της Ομονίας, θέλω πάντα να δίνω τον καλύτερο μου εαυτό για να κάνω τα όνειρά μου πραγματικότητα με την ομάδα μου. Τελευταίο διάστημα έχεις ανεβάσει την απόδοση σου πάρα πολύ. Ασίστ απέναντι στον Άρη, γκολ απέναντι στον Ολυμπιακό. Αναδείχθηκες και MVP του αγώνα. Πώς σχολιάζεις την απόδοση σου? Είμαι πολύ χαρούμενος και για την assist και για τον goal και για τις 100 συμμετοχές. Θέλω να τις κάνω ακόμα περισσότερες, να βάλω ακόμα πιο πολλά goal και να κάνω περισσότερες assist. Ιδιαίτερο παιχνίδι την Κυριακή για τον κόσμο, το ξέρεις εσύ καλύτερα. Ποιο είναι το μήνυμα σου προς αυτούς? Θέλω να πω στον κόσμο ότι θα δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό για να τους κάνουμε.